Πόσο καιρό είσαστε κλειστά? Μπήκαμε στον 6ο μήνα. 6 μήνες. 5,5 μήνες για την ακρίβεια. Λοιπόν, 5,5 μήνες κλειστά. Πόσοι είναι οι άνθρωποι που περιμένουν στην ουρά για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους, γιατί έχουμε και τα θεωρητικά και τα πρακτικά τα μαθήματα? Κοιτάξτε, μια πρώτη εκτίμηση αναφέρνει ότι είναι πάνω από 50.000 στην επικράτεια σε αναμονή, τουλάχιστον τα παιδιά που σταμάτησαν, να το πω έτσι, με τη λήψη των μέτρων από τον Νοέμβριο και μετά. Αλλά ωστόσο έχουν προσθεθεί και κάποιοι οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Επομένως, ίσως να μιλάμε για το διπλάσιο αριθμό. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτό το σίγουρο, το 50.000 πλάς, το οποίο είπατε, που είναι οι διαδικασίες που είναι σε εκκρεμότητα για τους μαθητές που ξεκίνησαν, τους υποψηφίους που ξεκίνησαν τα θεωρητικά τους τα μαθήματα, για εκείνους οι οποίοι έχουν αφήσει πίσω τα πρακτικά μαθήματα. Έχετε καταλάβει πώς θα ξεκινήσετε? Ένα είναι το ζητούμενο αυτό. Μετά, ένα βασικό ερώτημα, πώς θα δοθεί η προτεραιότητα για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή την ώρα βιάζονται να βγάλουν το δικό τους το δίπλωμα, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για άλλους λόγους? Εδώ τώρα δεν ξέρω πώς τα πράγματα θα κυλήσουν από σήμερα. Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα που μου θέτετε θα πρέπει να μας απασχολήσει λίγο τις επόμενες μέρες, επειδή πρέπει να υπάρχει μια σχετική συνεννόηση με την υπηρεσία. Αυτό όμως που θέλω να πω... Εννοείται όταν λέτε η υπηρεσία είναι τα κατατόπους μηχανολογικά, ακριβώς, όπως τα λέγαμε, ακριβώς, δηλαδή διευθύνσεις ανάλογες... Η δυναμική του κάθε υπηρεσίας είναι συγκεκριμένες. Mm-hmm. Αυτό όμως που θέλω πριν από αυτό να πούμε, ότι με λύπη μας, ο κύριος Καρδαλιάς την Παρασκευή εκτάκτως ανακοίνωσε το άνοιγμα των σχολών και υπήρχε στην ουσία ένας πρόσχερος σχεδιασμός και ο κόσμος νομίζει ότι πραγματικά εμείς ανοίξαμε. Όντως. Τι εννοείτε? Οι εκπαιδευτές όλοι είναι στα γραφεία τους σήμερα και εγώ στο γραφείο μου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση στην οποία αναφέρει ότι ξεκινάμε από σήμερα. Επειδή υπάρχουν πολλές διατάξεις μέσα οι οποίες αντίκειται στην λειτουργία αυτή καθεαυτή βάσει το 208 το προεδρικό διάταγμα που έχουμε και λειτουργούμε ως σχολές, βγήκε και μια διακρινιστή του Υπουργείου και αναφέρει κάποια ξεκαθαρίσματα, επιτρέψτε μου την έκφραση, για το πώς θα λειτουργήσουμε υγειονομικά. Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα υγειονομικά, αλλά είναι και τα θέματα της εκπαίδευσης αυτής καθεαυτής. Και αναφέρω κάτι συγκεκριμένο για να καταλάβετε κι εσείς και οι ακροατές μας. Λέει λοιπόν μεταξύ των άλλων ότι επιτρέπεται η διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης. Ναι. Αυτό όπως σας είπα και πριν είναι τελείως αντίθετο με βάση τις διατάξεις που εμείς έχουμε διαδοθεί ως σχολές. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Γιατί είναι αντίθετο? Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Αν δεχτούμε ότι έπρεπε λόγω της κατάστασης να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει γίνει τόσο καιρό από την πρώτη στιγμή? Είναι ένα ερώτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβετε τώρα πόσο προχειρότητα μιλάμε. Μισό λεπτό. Το γιατί δεν έγινε, αφήστε το γιατί δεν έγινε. Σε πολλά πράγματα έχουμε να λέμε. Λέτε τώρα, και όχι απλά για να το προσπεράσετε. Καταλαβαίνετε με το στυλ που σας το λέω. Δεν μασάω τα λόγια μου, κύριε Χαιρέτη. Διότι εδώ από προχειρότητες οι άνθρωποι δεν το συζητάμε. Όταν λέτε ότι ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Πού είναι η δυσκολία στο εξ αποστάσεως μάθημα θεωρητικής εκπαίδευσης? Λέει λοιπόν ότι επιτρέπεται η διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης. Και λίγο παρακάτω στη διευκρινιστική που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή, λέει ότι επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών. Και ξέρει δηλαδή των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών, για να καταλάβετε. Άρα γιατί διευκρίνηση μιλάμε? Αυτό που σας λέω τώρα ίσχυε ούτως ή άλλως. Άρα επιτρέπω δηλαδή να εκπαιδεύω εξ αποστάσεως θεωρητικά και δεν τους δίνω το δικαίωμα να εξεταστούν, για ποιο λόγο? Και για να δείτε και κάτι που είναι πολύ υποκριτικό, μιλάμε για υγειονομικά πρωτόκολλα και στις εξετάσεις των πρακτικών που αναφέρει για τις μοτοσυκλέτες αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο υποψήφιος πρέπει να φέρει ατομικό εξοπλισμό δικό του. Και κατ' εξαίρεση, εάν δεν έχει ατομικό εξοπλισμό, μπορεί, λέει, να δανειστεί επιγονατίδης και επιαγωνίες από τον εκπαιδευτή. Μα αυτό δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης σε ένα κλάδο που έχει τόσα πολλά τραβήξει μέσα σε 6 μήνες.
και όχι μόνο μέσα στην πενταετία, θα λέγω εγώ. Μα γιατί το λέτε, ούτως ή άλλως οι μοτοσυκλετιστές πάντα θέλανε δικό τους εξοπλισμό για να δώσουν εξετάσεις. Όχι, δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό, αλλά αναφέρομαι στο υγειονομικό πρωτόκολλο. Λαμβάνουμε μέτρα προστασίας από τον υποψήφιο, αλλά δίνει το δικαίωμα να δανειστεί ένα εξοπλισμό που μπορεί να μην έχει, ας πούμε, να μην είναι καθαρό, να το πω έτσι. Θα εννοεί ότι μάλλον μπορείτε να το απολυμάνετε, δεν ξέρω, με ατμό ή οτιδήποτε άλλο. Μα να σας πω κάτι, όλα αυτά τα λέγαμε και εμείς τόσο καιρό. Γι' αυτό λέγαμε, αν θυμάστε και στην προηγούμενη μας συζήτηση που είχαμε κάνει πάλι από το ραδιόφωνο, με την ίδια άνεση θα μπορούσαμε να κάνουμε και μαθήμα τόσο καιρό. Και ο λόγος που δεν κάναμε ήταν επειδή ήμασταν από τους πιο ευάλωτους, ας το πούμε, από θέμα να κολλήσει κάποιος κορονοϊό μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και τώρα ξαφνικά δεν θα κολλήσει κάποιος όταν θα δανειστεί τον εξοπλισμό από κάποιον άλλον. Και εν πάση περιπτώσει, να αναφερθώ λίγο στο προηγούμενο για να γίνει απολύτως σαφές. Εμείς στην ουσία, αυτή τη στιγμή, σχεδόν το σύνολο του κλάδου έχει τη γνώμη ότι όλα έγιναν κάτω από πανικό και για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει. Μισό. Μπορεί να φτάσουν μέχρι το Υπουργείο. Μισό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα για σήμερα, σε αυτό αναφέρεστε. Βεβαίως. Ναι, ναι. Λέει, μέσα η κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν το self-test από τους μαθητές. Αυτά ποιος θα τα πληρώνει αυτά τα τεστ? Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο που θα πρέπει ο μαθητής, ας πούμε, δηλαδή κάθε πότε θα πρέπει να κάνει 24 ώρες, λέει, πριν να κάνει μάθημα. Να κάνει το τεστ για να κάνει μάθημα. Πόσα μαθήματα θα κάνει τη βδομάδα? Ένα μάθημα, αν θα κάνει ο μαθητής τη βδομάδα, για να θεωρήσουμε ότι θα χρειαστεί να κάνει και ένα τεστ, δεν είναι αρκετό για την εκπαίδευσή του. Άρα, ποιος θα το πληρώνει αυτό το τεστ? Και άντε και το έκανε το τεστ, πού θα το δηλώσει αυτό το τεστ για να είναι αξιόπιστο? Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό. Έχω μπροστά μου αυτή την κοινή υπουργική απόφαση και το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Πού θα δηλωθεί λοιπόν αυτό το πράγμα για Μισό, το μαθητή? Περιμένετε. Έως και 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο μάθημα για τους εκπαιδευόμενους και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για τους εκπαιδευτές. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εμπλεκόμενους, απολύμανση μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι. Για να δούμε παρακάτω ως παράγραφος μήπως λέει κάτι. Επίσης επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για απόκτηση ΠΕΙ. Το ΠΕΙ είναι πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Και ειδική άδεια για ταξί, όπως επίσης και για αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, επιβατικά ή μάλλον αυτό εννοεί επιβατικά δημόσια χρήση. Σε αυτό λοιπόν χρήσης. Το σημείο θα σας διακόψω λίγο. Εκεί ακριβώς αυτό το σημείο που διαβάζετε τώρα ξεκαθαρίζει ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση των υποψηφίων στη θεωρητική εκπαίδευση. Ναι, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, το κατάλαβα. Για ποιο λόγο να εξαιρείτε? Ναι. Υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό. Μα ούτως ή άλλως αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή επιτρέπει διαδικτυακά να εκπαιδεύω στα αυτοκίνητα και στις μηχανές και δεν τους επιτρέπει να εξεταστούν? Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει. Μάλιστα. Και τι ζωή διευκρινιστική εγκύκλειος είναι αυτή? Αν το πάμε και έτσι. Λοιπόν. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή όλα αυτά και άλλα πολλά είναι τα οποία δείχνουν αυτή την προχειρότητα, τα οποία δυστυχώς σήμερα ο κλάδος αντί να έρθει στα γραφεία τους με χαρά, επιτρέψτε μου να το πω, είναι όλοι, μπορώ να πω, και θυμωμένοι από αυτό. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι εμείς ανοίξαμε. Λάθος. Δεν έχουμε ανοίξει, κυρία Λουδιανάκη. Μάλιστα. Πώς θα ανοίξετε όταν δεν έχουν διασταυρωθεί πράγματα, όταν δεν έχουν όχι διασταυρωθεί, διευκρινιστεί λέτε πράγματα, διότι πάνω στην παράγραφο που διάβαζα λέει ότι ξέρετε 24 ώρες πριν εξέταση για τους εκπαιδευόμενους, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για τους εξεταστές και τήρηση των ακολούθων στις αίθουσες εξέτασης. Δώστε μου τη δυνατότητα να το διαβάσω για τον κόσμο που μας ακούει. Πλήρωση έως και με το 50% της χωρητικότητάς τους και με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων στο χώρο. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρο. Τι εννοεί, μέσα στο μάξι 1,5 μέτρο ένας από τον άλλον? Όχι. Αναφέρεται στις
αίθουσες εξετάσεις, στις αίθουσες θεωρίες αναφέρεται. Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων, αερισμός για 30 λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων, απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους, καθώς και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων. Όσον αφορά στη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών, πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις. Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή, η μεταφορά των υποψηφίων από και προς το χώρο της εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων και κανόνων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του κορονοϊού. Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση για τους υποψηφίους οδηγούς και διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για τους εξεταστές. Διενέργεια του ελέγχου των δικαιολογητικών και των ερωτήσεων εκτός του εκπαιδευτικού οχήματος. Απολίμανση μεταξύ διαδοχικών δοκιμασιών των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι. Και βέβαια υπάρχει και η αναφορά σε αυτό που είπατε πριν από λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τα δίκυκλα, δηλαδή ότι ο υποψήφιος εξετάζεται φορώντας τον ατομικό εξοπλισμό και ρουχισμό του σε περίπτωση που δεν διαθέτει εξοπλισμό, όπως επί γονατίδες, επί αγωνίδες, μπορεί να δανειστεί από τον εκπαιδευτή, ο οποίος οφείλει να τις απολυμένει πριν από κάθε χρήση. Να σας πω κάτι. Όλα αυτά λέτε ότι πρακτικά δεν μπορούν να περπατήσουν, διότι μάλλον πρόχειρα έχουν συνταχθεί αυτά τα μέτρα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ποιος σας κάνει έλεγχο? Θα έρχονται να σας κάνουν έλεγχο? Και πώς αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, από τη στιγμή που έχετε τόσες απορίες, θα μεταφράζεται? Από ποιον θα μεταφράζεται? Γιατί πίσω από κάθε μετάφραση θα κρύβονται και πρόστιμα, φαντάζομαι. Και τσουχτερά μάλιστα, όχι απλά πρόστιμα. Για το λόγο αυτό, κυρία Δουλγεράκη, παρόλη τη διευκρινιστική εγκύκλιο αυτή που υποτίθεται ξεκαθαρίζει τα πράγματα, η άποψή μου δεν τα ξεκαθαρίζει καθόλου. Για το λόγο λοιπόν αυτό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κύριος Ηλιάδης, αύριο έχει προγραμματίσει ραντεβού στο Υπουργείο Υποδομών με τον κύριο Κεφαλογιάννη, για να δούμε αν καταφέρουμε να πάρουμε ακόμα, να ξεκαθαρίσουμε ακόμα μερικά πράγματα, για να μπορούμε να δούμε αν εν τέλει αυτό να μπορούμε να το μεταφέρουμε στους μαθητές μας επίσημα και σοβαρά, ότι μπορούμε να βγαίνουμε έξω, να τηρούμε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να μπορούμε να κάνουμε μάθημα άφοβα και όχι να κινδυνεύουμε και εμείς από τους ελεγχτικούς μηχανισμούς του κράτους ότι μπορεί να υποστούμε και ένα εξοντωτικό πρόστιμο. Πόσο πάνε τα πρόστιμα? Από 500 και πάνω. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, ποια είναι η συμβουλή που δίνεται αυτή την ώρα ή η προτροπή προς τους υποψηφίους οδηγούς οι οποίοι περιμένουν για να ολοκληρώσουν είτε τα θεωρητικά τους τα μαθήματα είτε τα πρακτικά τους τα μαθήματα και να δώσουν εξετάσεις, να μην έρθουν στις σχολές μέχρι να διευκρινιστούν τα παραπάνω? Ακούστε κάτι, από την Παρασκευή που δημοσιοποιήθηκε το άνοιγμα των σχολών, προσωπικά έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα και φαντάζομαι και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Εγώ αυτό λοιπόν που θα πρότεινα για τις επόμενες 2-3 μέρες, θα πρότεινα να μην έρχονται σε επαφή, έτσι τηρώντας και τα πρωτόκολλα αυτά τα υγειονομικά που λέμε τόση ώρα, οι μαθητές μας με τις σχολές. Ας περιοριστούμε λίγο στην τηλεφωνική επικοινωνία, να δούμε ό,τι νεότερο έχουμε να προκύψει θα τους ενημερώσουμε. Διότι εκτός ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα που ορίζουν το Υπουργείο, θα πρέπει να συνοηθούμε και την υπηρεσία να δούμε τι δυναμική έχουμε. Μην φανταστείτε τώρα με τέτοιους περιορισμούς που βάζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι αύριο θα μαζευτεί όλος αυτός ο όγκος των μαθητών και θα πάνε εν μία νυχτή να πάνε να εξεταστούν. Φανταστείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας αυστηρός τρόπος διενέργειας των εξετάσεων. Να υπάρξει ένας προγραμματισμός. Έτσι ώστε να είναι τα πράγματα. Αυτό είναι σχετικά με τη δυναμική της κάθε υπηρεσίας. Α, μάλιστα. Να σας πω, το έχετε ξαναζήσει το όνειρό τους ή άλλως, έτσι δεν είναι? Όχι απλά το έχουμε ξαναζήσει, κύριε Δουλγεράκη. Θα λέγαω ότι είμαστε και τα θύματα αυτής της κατάστασης, γιατί γνωρίζετε τα τελευταία πενταετία ως κλάδος τι έχουμε τραβήξει. Σε σημείο δηλαδή, τώρα ήρθε και το θέμα με τον κορονοϊό, ήρθε και αυτή η προχειρότητα. Ο σχεδιασμός πρόχειρα αυτά που κάνει το Υπουργείο, δυστυχώς, το λέμε πολύ λύπη αυτό το πράγμα και μας ισοπαίδωσε οικονομικά εντελώς. Λοιπόν, τώρα, αν παρόλα αυτά τώρα
υποτίθεται ανοίγουμε και αντί να έρθουμε με χαρά, ερχόμαστε με θλίψη στο γραφείο, διαβάζοντα όλα αυτά που αναφέραμε λίγο με απορίε. Με απορίε. Μάλλον θυμό είναι, όχι θλίψη, μάλλον απορίε είναι. Μάλλον θυμό είναι όταν δεν μπορεί μέσα από αυτή την εγκύκλιο να βγάλει άκρη, δύο μέτρα, ακριβώς, δύο σταθμά. Δεν ξέρει πώ να το χειριστεί και κυρίω φοβάσαι, φόβο. Αυτό το θέμα με το φόβο, που ποντάρουν στο φόβο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είναι μεγάλο πράγμα και πραγματικά μα ξεπερνάει. Όταν λες, κύριε Χερέτη, ότι ξέρεις, εδώ παρακάτω υπάρχουν πρόστιμα που τρέχουν και θα είναι και για τον εκπαιδευτή και θα είναι επίσης και για τον υποψήφιο, οπότε είναι καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, να δούμε, λέτε, τη δυναμική. Καταρχήν, εγώ σταματάω σε αυτό που έχει κάθε υπηρεσία, διεύθυνση συγκοινωνιών στις περιφερειακές ενότητες όλης της χώρας. Πώς μπορεί να τρέξει δηλαδή πρόγραμμα με τους εξεταστές, γιατί αυτό καταλαβαίνω, και πόσες εξετάσεις θα μπορούν να γίνονται ανά ημέρα, έτσι? Φυσικά, δεν είναι μόνο. Ξέρετε, εμείς εδώ και ως υπηρεσία εδώ στο Ηράκλειο έχουμε πολύ πολύ μικρό αριθμό εξεταστών τώρα που μιλάμε. Φανταστείτε ένα ζήτημα που θα τεθεί, αν υποθέσουμε ότι θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις κανονικά. Άλλο ζήτημα θα τεθεί. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Έχουν και αυτοί συγκεκριμένη δυναμική. Δηλαδή δεν θα είναι ρομπότ να τους έχουν προγραμματισμένους να κάνουν ακατάπαυστα εξετάσεις για να καλύψουμε τα κενά που ενδεχομένως. Δεν μου λέτε, κύριε Χερέτη, βάσει των όσων... πάρα πολλά τα ζητήματα. Βάσει των όσων έχουν υποθεί μέχρι σήμερα, βάσει της κουβέντας που έχουμε κάνει τόσες φορές στο παρελθόν, με αυτά τα μέτρα, δηλαδή ο κορονοϊός, μαζί με τις αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ένα υποψήφιο οδηγό και κυρίως με την πρακτική εξέταση, εδώ τι σας φέρνει τώρα? Ξέρετε τι γίνεται. Θα είσαστε μπροστά πίσω, εξεταστής μπροστά πίσω, με κάμερα, τι στην ευχή θα γίνεται? Ακούστε κάτι, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο διαβλέπεται ένα νομοσχέδιο νέο, το οποίο θα πρόκειται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή. Τα απλά λόγω των μέτρων τώρα το έχει καθυστερήσει λίγο. Εμείς, όπως είναι ήδη γνωστό, το λέμε και ξανά, είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Είτε αυτό σημαίνει κάμερα, είτε οτιδήποτε σημαίνει αυτό, ελεκτικούς μηχανισμούς, συμφωνούμε σε όλα, ναι. Αυτό όμως που πρέπει εγώ το λέω στο πρακτικό μαζί με το υγειονομικό, πώς αυτά τα δύο θα συνδυαστούν. Και των σχολών και της υπηρεσίας. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Υπουργείο, για να καταλάβετε τι εννοώ ακριβώς, λόγω των μέτρων και της αποχής που έχουμε τόσο καιρό, έχει δώσει τόσες παρατάσεις σε διπλώματα, σε άδειες, σε πιστοποιητικά, και έχουμε και εμείς απορία να δούμε αυτά πώς θα βγουν μπροστά. Mm. Και αν θα βγουν μπροστά, εμείς δεν θα μείνουμε πάλι πίσω? Δηλαδή είναι ένα κάρο τα πράγματα. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στην αρχή της κουβέντας μας ότι το θέμα με τις υπηρεσίες, και είναι λογικό άλλωστε, αλλά και έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα, σε σημείο που ακόμα και κανονικά να ξεκινήσει η λειτουργία μας, θα δυσχεράνει πάρα πολύ το έργο μας, με αποτέλεσμα όλα αυτά να περάσουν πάλι σε εμάς ως επαγγελματίες του χώρου, αλλά και στους μαθητές μας, οι οποίοι δεν θα μπορούν στο χρόνο που υπολογίζουν να πάρουν τα διπλώματά τους. Οι άνθρωποι να κυρίως, κάνουν τη δουλειά τους. Κυρίως αυτό, νομίζω, γραφειοκρατικά και σε χρόνο, να πάρεις το δίπλωμά σου, κυρίως σε χρόνο. Και αν υποθέσεις ότι μπορεί να υπάρξει και ένα άνοιγμα του τουρισμού, όποιο είναι αυτό το άνοιγμα, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, το βλέπαμε και από άλλες χρονιές, και γόντουσαν πραγματικά για να κάνουν, να πάρουν το δίπλωμά τους ή να κάνουν μια επέκταση του διπλώματός τους για να έχουν δουλειά, για να μπορούν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Φαντάζομαι ότι εδώ είναι δύο πράγματα που συγκρούονται μεταξύ τους, έτσι? Φυσικά είναι. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρεστε, στα επαγγελματικά διπλώματα δηλαδή πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία μπορώ να πω ότι έδινε και μια προτεραιότητα παραπάνω και είναι και λογικό. Δηλαδή ανάμεσα δύο υποψηφίων θα μπορούσε να μπει λίγο, εντός εισαγωγικών το βάζω, και λίγο πιο μπροστά, ας πούμε, ο επαγγελματίας, ακριβώς για αυτό το λόγο. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο εν τέλει. Ή να διασφαλίσουμε την εύδευμη λειτουργία της υπηρεσίας σε σχέση πάντα με τις κείμενες διατάξεις. Γιατί θα πρέπει δηλαδή ο υποψήφιος, όταν θα έρθει στο γραφείο μου, εγώ να τον επαζαριάζω και να του πω ότι δεν μπορείς να μπεις τώρα, πρέπει να μπει κάποιος άλλος? Για ποιο λόγο? Από τη στιγμή που την ευθύνη την έχει η πολιτεία για αυτό το πράγμα.
Και αναγκαζόμαστε και το κάνουμε αυτό. Ήρθε τώρα και ο κορονοϊός και αναγκάζει αυτά τα πράγματα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, αναγκάζει τα πράγματα αυτά να γίνουν έτσι. Και έχουμε κι εμείς ένα έντονο προβληματισμό σε σημείο ότι τίθεται και η επαγγελματική μας επιβίωση. Γιατί ξέρετε, εμείς από αυτό ζούμε. Είναι η δουλειά μας αυτή. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε μάθημα. Να προχωρούμε αυτές τις διαδικασίες για να ολοκληρώσει κάποιος το δίπλωμά του. Και όταν αυτές οι διαδικασίες δεν γίνονται, εμείς πώς θα επιβιώσουμε επαγγελματικά? Λοιπόν, σημειώνω, κύριε Χαιρέτη, από τη στιγμή που έχουμε εκκρεμότητες, εσείς από τη δική σας την πλευρά συστήνετε υπομονή σε όλους τους υποψηφίους για μερικές ακόμα μέρες, να διευκρινιστούν και πράγματα αναφορικά με την δυναμική αναημέρα που θα δώσουν και οι διευθύνσεις συγκοινωνιών των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας, η κάθε μία από τη δική της την πλευρά, δεν είναι μία πεπατημένη και ένα μανιφέστο, η κάθε μία ανάλογη με τον αριθμό που έχει, των εργαζομένων, τη δυναμική που έχει, για το τι μπορεί να κάνετε. Και μετά από αυτό που είπατε, ότι για διευκρινήσεις αύριο υπάρχει μία συνάντηση του κυρίου Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρό σας, τον κύριο Ηλιάδη. Ναι. Λέω λοιπόν να ανανεώσουμε από τώρα αδόκιμο, ναι μεν, αλλά όλα επιτρέπονται. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το πρωί μέσα από τη συχνότητα του 984, έτσι ώστε να δώσουμε τα νεότερα δεδομένα για τον κόσμο ή τους ενδιαφερόμενους καλύτερα που σας ακούν αυτή την ώρα, ναι. Πολύ σωστά, θα το πρότεινα και εγώ άλλωστε. Πιστεύω μέχρι την Τετάρτη να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος, αλλά και να τηρήσουμε όσο μπορούμε αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία δυστυχώς απασχολούν όλους μας στην καθημερινότητά μας. Ωραία, τα λέμε λοιπόν Τετάρτη το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιεράκη, να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, γεια σας.